Στο στάδιο της διαβούλευσης βρίσκεται η πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου, το οποίο θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί οριστικά μέχρι τέλος του έτους. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και η ειδική γραμματεία υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα πλαίσια παρμογής των κοινοτικών οδηγιών, οδηγία πλαίσιο για τα νερά και οδηγία για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, διοργανώνουν ημερίδες διαβούλευσης, όπως και η σημερινή που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στην αίθουσα του ΤΕΕ Ηπείρου. Η οδηγία πλαίσιο για τα νερά τέθηκε σε ισχύ στις 22/12/2000 μετά από μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην κοινότητα, προχώρησε στη διαμόρφωση της παραπάνω οδηγίας και η οποία θεσπίζει ουσιαστικά τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων. Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι, καθώς οι παρεμβάσεις όλων των συναρμόδιων φορέων θα αποτελέσουν και το υλικό για την τελική διαμόρφωση των οριστικών σχεδίων, όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, βρισκόμαστε στο δεύτερο διαχειριστικό κύκλο, δηλαδή στην πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης. Και είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και κέρια ζητήματα αυτού του σταδίου, δηλαδή της πρώτης αναθεώρησης, του δεύτερου σταδίου, είναι και η οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος, σύμφωνα και με την πρόσφατη κία για την έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σε εφαρμογή πάλι της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά του άρθρου 2. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις παρεμβάσεις και στις παρεμβάσεις για την αποτελεσματική διαμόρφωση των οριστικών σχεδίων της πρώτης αναθεώρησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για τον ορθολογικό προγραμματισμό έργων και δράσεων, για την ομαλή πορεία αδειοδότησης και χρηματοδότησης τους, για την βέλτιστη λειτουργία των έργων υποδομής και δημοσίων είτε ιδιωτικών δραστηριοτήτων, με στόχο πάντα την προστασία και την βιώσιμη διαχείριση των πολύτιμων υδατικών μας πόρων. Κατά το χαιρετισμό, το Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητήματα γύρω από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και σε μια σειρά θεμάτων τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν, μεταξύ των οποίων και το προεδρικό διάταγμα της λίμνης. Στιγμή η λίμνη είναι κατεβασμένη, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν κάποτε όταν εμείς μπαίναμε και πιάναμε καραβίδες και καβούρια με τα χέρια. Το λέω αυτό γιατί όλοι έχουμε την έννοια στο βάθος της δεξαμενής λίμνης. Έτσι. Το θυρόφραγμα είχε προβλήματα για να προλάβουμε την κατάσταση που έκανε νερό, πάλαμε τα υλικά, βρήκαμε έναν τρόπο με το ΕΒΕ εκεί πέρα για να κάνουμε ένα προσωρινά ένα μπάλωμα στο θυρόφραγμα, το οποίο θυρόφραγμα προσεχώς θα θέλει άλλαγμα, το λέω αυτό γιατί είναι πολύ εδώ, στα πρότυπα του θυρόφραγματος της Καστοριάς που λαμβάνει ηλεκτρονικά διάφορες εντολές. Επίσης, ακούμε ότι θα απαγορευτούν οι γεωτρήσεις. Εγώ θεωρώ είναι λάθος. Δεν είναι απλή απόθεση τα αναγκώματα. Το ένα μεν της Κατσικάς, το ανάγκωμα από πίσω έχει σχέδια πόλεως. Δεύτερον, πολύ λίγοι από εμάς ξέρουν ότι από τα παλιά σφαγεία που είναι το θεατράκι σήμερα φεύγει ένας αγωγός και φτάνει στην Πενίκοβα. Όπου όμως βρίσκει τα κάθετα που κατεβαίνουν δεν ενώνονται. Περνάει με μπαϊμπάς από κάτω. Αν ενωθούν τα νερά θα μπουν στην Αγία Μαρίνα. Από αυτή την πλευρά σε όλα τα σπίτια. Άρα θέλει προσοχή στα προτινόμενα ξέροντας όμως την πραγματικότητα. Πάμε στο άλλο ανάγωμα. Στην Αμφιθέα, στο Στρούνι. Εκεί έχουμε τα καρστικά παντού που βγάζουν νερό μέχρι το Σεντενίκο. Εμείς έχουμε αναλάβει και έχουμε ήδη ανάδοχο το τι θα γίνει και πώς θα κάνουμε την κατάσταση πίσω από τα αναχώματα. Μας έχουν δοθεί δε προκαταρκτικά τρεις λύσεις. Γιατί σκεφτείτε και εκεί θα δημιουργηθούν καταστάσεις αν σπάσει το ανάγωμα, δεν είναι τόσο απλό. Έχουν κάνει τρεις προτάσεις, η μελέτη προχωράει,
και δίνουν διάφορες λύσεις. Εάν άμεσα δεν χορηγηθούν χρήματα στο Δήμο Ιωαννιτών να τελειώσει γύρω από τη λίμνη τα αποχετευτικά, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα. Είτε αυτό λέγεται Καλαμάς, είτε αυτό λέγεται λίμνη ή οτιδήποτε άλλο. Και να συνδεθούν άπαντες στο αποχετευτικό. Έχουμε πάρα πολλούς που περνάει από μπροστά ο σωλήνας και δεν είναι συνδεδεμένοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κτηνοτροφικές μονάδες. Να έχουμε τον πύχη ψηλά, να τον έχουμε για την ποιότητα. Αλλά ο αποκλεισμός των εκανοπαίδιων αυτών σημαίνει τριτοκοσμικές λύσεις. Χαιρετισμό απευθύνει στην συνέχεια ο Δήμαρχος Ιωαννιτών και πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Θωμάς Πέγκας. Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος ως φορέας λήψης αποφάσεων και η ΔΕΙΑΗ Ιωαννίνων ως διαχειριστής και όχι απλώς πάροχος και καταναλωτής για το ιδιωτικό διαμέρισμα της Υπήρου, συμβάλλουν όλο το φάσμα των εργασιών της στο βασικό στόχο του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορίας του υδατικού διαμερίσματος της Υπήρου, που είναι η επίτευξη της καλής κατάστασης τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα. Στα πλαίσια των σχεδίων ΛΑΠ που συζητάμε σήμερα, η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων ετοιμάζεται να υποβάλει προς ένταξη τη μελέτη για το σχέδιο ασφάλειας νερού, καθώς και ειδικών υδρογεωλογικών μελετών για την οριοθέτηση των μεγάλων υδροληψιών της Κρίας, της Τούμπας, της Κρανούλας και της Βουνοπαϊάς. Κυρίες και κύριοι, το περιβάλλον, η υδάτινη πόρη και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες της εφόρου ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και για να λειτουργήσουν τελικώς σαν εγγυητές και της τοπικής ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και της τοπικής οικονομίας. Αυτό ελπίζουμε να προκύψει από τη σημερινή συζήτηση και επιφυλασσόμεθα να καταθέσουμε ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο κείμενο με προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου, με ειδικότερη έμφαση στον περιβαλλοντικό σεβασμό των φυσικών μας χώρων, η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο κρίσιμους τομείς της τοπικής μας οικονομίας. Κλείνοντας, τονίζω ότι η λέξη κλειδί για τη διαχείριση των νερών είναι η βιωσιμότητα. Διαχείριση δηλαδή με βιώσιμο τρόπο για το περιβάλλον, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου. Τονίζω ιδιαίτερως την ανάγκη συνομιλίας και συνεχούς διάδρασης με τους δημόσιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη δημόσια βιώσιμη διαχείριση του πόρου και για την ανάπτυξη ουσιαστικής σχέσης με τους πολίτες, χρήστες, καταναλωτές. Αφορμή για αυτόν τον προβληματισμό αποτελεί η διαπίστωση ότι δεν ελήφθησαν υπόψη μετρήσεις και δεδομένα φορέων οι οποίοι ασχολούνται επισταμμένως με διαχειριστικά ζητήματα υδάτων, όπως η ΔΕΙΑΗ, η ΔΕΗ και άλλοι φορείς. Ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως θα πρέπει να είμαστε και σε λογικές απολύτων απαγορεύσεων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη του τόπου. Σίγουρα προέχει η διασφάλιση του αγαθού που λέγεται νερό, η οποία όμως μπορεί να επιτευχθεί με δυνατότητες χρήσης υπό όρους, ακόμα και αυστηρούς όρους, και όχι με απόλυτες απαγορεύσεις. Στη σημασία της εν λόγω ημερίδας αναφέρθηκαν κατά τον χαιρετισμό τους ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Υπήρου Γιάννης Λικοτραφίτης. Το υδατικό στοιχείο αποτελεί ένα κοινό αγαθό και πόρο μεγάλης οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο που η φύση μας το χάρασε πλουσιοπάροχα. Και είναι φυσικά άρρηκτο συνδεδεμένο αυτό το πλούσιο το φυσικό αγαθό και με την ορεινή οικονομία, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εγκαταλείφθηκε στην περιοχή μας, αλλά και πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, το όποιο τελικό σχέδιο διαχείρισης του πρέπει κατά βάση να αποτελέσει μια κοινωνική συμφωνία που να υπηρετεί την αειφορία στη διαχείρισή του και να ικανοποιεί τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που τίθεται από την κοινοτική οδηγία πλαίσιο για τα νερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σίγουρα επιτυχάνεται μέσα από τη διαβούλευση, η οποία κάτι που γίνεται σήμερα και θα ήθελα να σας χαρώ για αυτή σας την πρωτοβουλία. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η συνένεση και η διαφάνεια, τόσο μεγαλύτερη αποδοχή έχουν και τα όποια θεσπιζόμενα μέτρα και περιορισμοί θα τεθούν στη διαχείριση και προστασία του νερού. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα αποκτήσει ουσία και θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα πιθανότατα σε σημαντικό βαθμό η όλη αυτή διαδικασία να καταλήξει στο ώστε η πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου του θέματος της ημερίδας να πάρει σάρκα και οστά, αλλά με τις καλύτερες προϋποθέσεις
και να είναι προς το καλό όλης της περιοχής και στον αναψυχιακό τομέα, αλλά και ευρύτερα στις όλες τις υπόλοιπες δράσεις και αθληματολογίες σχετίζονται με την επιρροή που έχει το υδατικό διαμέρισμα Επίρου στην ζωή και την εξέλιξη των ανθρώπων, των επιχειρήσεων. Ειδικότερα για την πρώτη αναθεώρηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών από ροείς ποταμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο του 2000 και τις διαδικασίες διαβούλευσης, μίλησε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, κυρία Αγκίνη. Εργαλείο λοιπόν για τη διαχείριση είναι το σχέδιο διαχείρισης. Είναι μια στρατηγική μελέτη. Δεν περιμένουμε μέσα στο σχέδιο διαχείρισης με την έννοια να βρούμε μία οριστική μελέτη λεπτομερή για διάφορα έργα, αλλά είναι μία στρατηγική μελέτη η οποία αγκαλιάζει όλες τις άλλες μελέτες και δημιουργεί το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουμε για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και θα πρέπει όλες οι λεπτομερείς μελέτες για τις κατασκευές έργων και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση της ζήτησης, όλες αυτές οι μελέτες να είναι συμβατές και να ενταχθούν σε αυτό το στρατηγικό εργαλείο το οποίο αναπτύσσουμε σήμερα. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και τι κάνει αυτό? Καταρχάς περιγράφει την κατάσταση σε κάθε υδατικό διαμέρισμα. Περιγράφει την κατάσταση από πλευράς διαθέσιμων υδατικών πόρων και από πλευράς ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης, δηλαδή κατά πόσον τα επιφανειακά έχουν καλή οικολογική, χημική και ποσοτική κατάσταση και κατά πόσον τα υπόγεια έχουν ποσοτική και χημική καλή κατάσταση και αν δεν έχουν, προτείνει μέτρα. Αξιολογούνται λοιπόν τα υδατικά συστήματα με διάφορα κριτήρια σύμφωνα με την οδηγία και σε περίπτωση που δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους, δημιουργείται ένα πρόγραμμα μέτρων με την έννοια βελτίωσης της κατάστασης των υδατικών σωμάτων.